Κύριε Νταμάκα, σας καλωσορίζω στο Ζούμε Όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μου, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι γυναικείο αλλά και αντρικό, θα έλεγα. Αφορά το πρόσωπό μας και αφορά αυτό το όμορφο πραγματάκι που έχουμε μπροστά μας, που θέλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο για θέμα καλοποιησμού και όχι μόνο. Δεν είναι πάντα ο καλοποιησμός το Α και το Μ. Καταρχήν, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η ρινοπλαστική πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σύγχρονες μεθόδους που θα κάνουν διαφορετικό το πρόσωπό μας. Είναι αλήθεια ότι η μύτη είναι το προεξάρχον χαρακτηριστικό στο πρόσωπο. Αφορά και τα δύο φύλλα, και τον άντρα και τη γυναίκα. Και είναι αλήθεια ότι μία κακή μύτη συμμετέχει κατά πολύ στο αν φαινόμαστε όμορφοι ή όχι. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η ρινοπλαστική αποτελεί ίσως την πιο απαιτητική, δεν θα έλεγα την πιο δύσκολη για αυτόν που το γνωρίζει, την πιο απαιτητική επέμβαση, η οποία μπορεί να μας αλλάξει άρδιν ολόκληρη την εμφάνισή μας. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Αν όμως βγούμε από το χειρουργείο και τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Ναι. Τι κάνουμε? Είναι αλήθεια ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δουλειάς μου είναι η διόρθωση αποτυχημένων ρινοπλαστικών άλλων συναδέλφων και μπορώ να πω, μπορεί ο τελευταίος να έχει την ευθύνη για όλα, αλλά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε, δηλαδή να την κάνουμε ξανά τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι που θέλω. Παρακαλώ. Η ψυχολογία του ασθενή που έρχεται και έχει ήδη το προβληματάκι με τη μύτη, πώς θα αντιμετωπίζετε? Γιατί το πρώτο είναι αυτό όταν έρχεται ο ασθενής σε εσάς. Αναμφίβολα, αλλά θεωρώ ότι όλη η διαδικασία, είτε αυτή είναι πρωτογενής, γίνεται για πρώτη φορά, είτε γίνεται σαν διορθωτική επέμβαση, θεωρώ και τουλάχιστον από τα βιώματα και από τις μαρτυρίες των πελατών μου, πελατησών μου, διαπιστώνω ότι δεν είναι μία ιδιαίτερα προβληματική εμπειρία. Και αυτό γιατί? Δεν πονάει, είναι ενοχλητική, γιατί είναι βουλωμένη η μύτη τις πρώτες μέρες, είναι πρισμένη, έχουμε κάποιους μόλοπες, αλλά θέλω να τονίσω για αυτούς που φοβούνται ότι κατηγορηματικά δεν πονάει. Ενοχλητική μπορεί να είναι, αλλά δεν πονάει. Κύριε Νταμάκα, κλείνοντας, θέλω λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που προσέχουμε πιο πολύ στο πρόσωπό μας. Ακούστε κάτι. Εννοείται συνολικά. Συνολικά. Θα έλεγα ότι ποτέ δεν θα πει κάποιος «Α, τι ωραία μύτη έχει αυτή η κυρία». Αν δεν θα πούμε «Τι ωραία μάτια έχει», για παράδειγμα, ή «Τι ωραίο χείλη» ή κάτι τέτοιο. Αν όμως η μύτη έχει κάποια παραφωνία, θα μας χαλάσει ολόκληρη, θα μας εμποδίσει να την κρίνουμε ότι είναι όμορφη. Κατά συνέπεια, η καλή μύτη είναι η μύτη η φυσική, με τις σωστές αναλογίες και με τα χαρακτηριστικά εκείνα που τονίζουν την υπόλοιπη ομορφιά μας, την υπόλοιπη ομορφιά του προσώπου. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί θα κλείσω με αυτό. Κρατάω ότι πρέπει να έχουμε τη φυσική μας ομορφιά, ανεξάρτητα αν θα φτιάξουμε τη μυτούλα μας ή όχι. Ακριβώς, γιατί μία μύτη όμορφη σε ένα πρόσωπο δεν σημαίνει ότι ταιριάζει αυτομάτως σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Άρα η προσέγγιση μας, εκτός από το φυσικό, πρέπει να είναι εξατομικευμένο. Πολύ ωραία. Ζούμε όμορφα λοιπόν με τη μυτούλα μας, αλλά πάντα με φυσικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νταμάκα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς.